Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μάθουμε να κάνουμε στρογγυλά μοτίβα. Η ιστή αράχνης με ύφαση βελόνας, όπως είναι αυτά εδώ που έχω φτιάξει τα μικρά λουλουδάκια, εκτελείται επάνω σε ένα κύκλο από ίσιες ακτινωτές βελονιές με ένα κεντρικό σημείο. Κάνουμε πρώτα ένα κύκλο με ίσες ακτίνες και μετά δουλεύουμε με την κλωστή μας πέραστη γύρω-γύρω και δημιουργείται αυτό το αποτέλεσμα και κάνει στην επιφάνεια μικρά εξογκώματα. Πάμε να τη φτιάξουμε μαζί αυτή την όμορφη βελονιά για να μάθουμε να κάνουμε πολύ ωραία λουλουδάκια. Στην αρχή θα φτιάξω ένα κύκλο από ίσες ακτίνες. Έφτιαξα λοιπόν πρώτα τον κύκλο μου με τις ακτίνες και τώρα θα βγάλω τη βελόνα μου σε ένα κοντινό σημείο εδώ στο κέντρο και θα αρχίσω να περνάω περαστή τη βελόνα μου κάτω από αυτήν εδώ την βελονιά θα την περάσω τώρα. Την πέρασα μία φορά, άλλη μία για να ξεκινήσω και βάζω τη βελόνα μου και στη δεύτερη τη βελονιά. Στη συνέχεια βάζω τη βελόνα μου εδώ στην πρώτη βελονιά και στη δεύτερη. Τραβώντας την κλωστή μου, εδώ δημιουργείται αυτό το ανάγλυφο και όπως θα δουλεύω γύρω-γύρω τον κύκλο μέχρι να κλείσει, θα δημιουργήσω τους ιστούς αράχνης. 2-2 πιάνω τις κλωστούλες μου, περαστή η βελόνα μου. Αν δεν σας βολεύει η βελόνα και έχει μύτη και τρυπάει, μπορείτε να το κάνετε με την πίσω πλευρά της βελόνας σας. Περνάει πιο εύκολα. Εμένα με βολεύει αυτός ο τρόπος. Επομένως, περνάω την βελόνα μου από την βελονιά αυτή εδώ και την άλλη. Περαστεί γύρω-γύρω. Βλέπετε σιγά-σιγά πώς δημιουργείται ο ιστός της αράχνης και κάνει αυτό εδώ το ανάγλυφο αποτέλεσμα. Έτσι θα δουλέψω γύρω-γύρω μέχρι να κλείσει τελείως ο κύκλος. Με αυτή τη βελονιά μπορείτε φίλοι μου να κάνετε όμορφα λουλουδάκια, ανάγλυφα και να διακοσμήσετε τα μπλουζάκια σας, κάτι που θέλετε να δώσετε περισσότερο στυλ. Είναι πολύ όμορφη η βελονιά και πάρα πολύ εύκολη. Βλέπετε όσο κλείνει ο κύκλος, τι όμορφο που γίνεται το λουλουδάκι μας.
Αυτή, φίλοι μου, είναι η βελονιά. Ιστή αράχνης με ύφανση βελόνας που φτιάχνει αυτά τα όμορφα ανάγλυφα λουλουδάκια. Ελπίζω να σας βοήθησα και με αυτή τη βελονιά και να φτιάξετε και εσείς όμορφα κεντήματα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!